τιμές των υγρών καυσίμων με τη βενζίνη κύριε Λικούργο Σαμόλη να ξεπερνάει κάθε προηγούμενο και εκεί που το έβλεπες δειλά-δειλά να ανεβαίνει 1,6 και κάτι, 1,6,5 και κάτι, να φτάνει στο 1,7 σε πολλές περιπτώσεις ή 1,7,2 μέση τιμή, όπως λένε πάρα πολλοί που επικοινωνούν μαζί μας. Καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Δουκεράκη, καλημέρα σας. Θυμάμαι εκείνες τις εποχές, εκείνα τα προηγούμενα χρόνια που μιλούσαμε για τέτοιες τεράστιες τιμές και βέβαια το πόσο η τιμή αυτή, κύριε Σαμόλη, αυξάνεται στα νησιά, γιατί πάντα υπάρχει και η επίκληση του μεταφορικού κόστος. Βεβαίως, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, ουσιαστικά έχουμε μια καθημερινή αύξηση, ούτως ή άλλως βλέπετε ότι κοιτά να δουν πώς θα γίνει αυτή η αποσυμπίεση και οι χώρες, ο ΟΠΕΚ που λέμε, οι παραγωγικές χώρες βλέπουν, προσπαθεί δηλαδή να ανοιχτεί σιγά σιγά, να υπάρχει πολλή ζήτηση και πρέπει να ανοιχτεί η παραγωγή. Αν η παραγωγή ανοίξει, αυτομάτως σιγά σιγά θα υπάρξει αποσυμπίεση. Αυτό όμως μέχρι στιγμής δεν έχει συμβεί και αυτό καθιστά σήμερα τα καύσιμα πάρα πάρα πολύ υψηλά. Η μέση τιμή του στο Ηράκλειο σήμερα μπορεί να είναι και στο 1,75 η τιμή της αμόλυδης. Στο πετρέλαιο είμαστε σε 1,46-1,47. Μπορούμε να το δούμε και πιο υψηλά. Τι εννοείται το πετρέλαιο κίνησης? Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι. Είναι ήδη είναι στο 1,45 η μέση τιμή Ηρακλείου. Ναι. Να το δούμε και πιο ψηλά έξω από το Ηράκλειο, που έχουμε αναφέρει τους λόγους που γίνεται αυτό. Ναι. Και βέβαια όταν θα ανοίξει εκείνη η εφαρμογή σε ό,τι έχει να κάνει με το πετρέλαιο θέρμανσης, φοβάμαι ότι και πάλι πολλά νοικοκυριά θα περιμένουν μήπως και. Σωστά θα περιμένουν μήπως και, αλλά το πρόβλημα όμως είναι ότι η τιμή θα είναι απαγορευτική και θα κρυώνει και ο κόσμος και τα πρακτήρια δεν θα μπορούν να δουλέψουν. Δεν θα κάνουμε μεταφορές, να το πω έτσι καθαρά επειδή ξέρω τη δουλειά μας. Θα κάνουμε τον ένα τόνο, θα τον κάνουμε σε 5 δρομολόγια. Δηλαδή θα βγαίνουμε σε 5 σπίτι για να το μοιράσουμε. Ενώ παλαιότερα μπορούσε ο κόσμος να αγοράσει και να πάρει ένα τόνο, να το πούμε κατευθείαν στο σπίτι του ή να γεμίσει το τυπόδιτο του. Πόσο από ποια τιμή εκτιμάτε ότι το θέρμανσης θα ξεκινήσει? Νομίζω πάνω από το 1,15 θα είναι. Μάλιστα. Αυτό που βλέπουμε θα είναι πάνω από το 1,15 και ίσως θα δούμε και παραπάνω από 1,16-17. Μάλιστα, πάνω από το 1,15. Αυτό είναι και το αρνητικό. Και όλα εκείνα τα αιτήματα, γιατί δεν ξέρω πόσα χρόνια πια τα συζητάμε. Με εσάς, με τους προκατόχους σας προέδρους, με βενζινοπόλες, τις ΠΟΠΕΚ κλπ. Το επίδομα δεν λύνει το επίδομα θέρμασης. Το λύνει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Εκεί θα πήγαινα. Ειδικός φόρος κατανάλωσης που το ζητάτε. Γι' αυτό είπα, μα πόσα χρόνια το συζητάμε. Άρα νομίζω ότι για άλλη μια φορά άτοπο θα είναι, έτσι. Έτσι νομίζω κι εγώ. Είδατε ότι αυτή τη στιγμή είπανε ότι διευρύνεται. Η κυβέρνηση είπε ότι διευρύνεται σε όλους το επίδομα θέρμασης. Όμως είναι για μας εδώ, ειδικά εδώ στην Κρήτη, είναι πολύ μικρό το ποσό του επιδόματος. Φανταστείτε ότι μπορεί από 93 ευρώ έως 128 περίπου. Στην υπόλοιπη Ελλάδα μπορεί να είναι μεγαλύτερο, αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα θέλει πολύ περισσότερο πετρέλαιο από εμάς. Αλλά δεν λύνει το πρόβλημα. Αυτό είναι μη μέτρα. Το πρόβλημα είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Όταν ήταν στα 60 ευρώ το χιλιόλιτρο, η τιμή του ήταν περίπου, θα ήταν περίπου στα 70-75. Μία λογική τιμή εκεί. Σήμερα που είναι στα 280 ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, που σε μία νύχτα άλλαξε αυτό το πράγμα, σε δύο φάσεις δηλαδή έφτασε το 280, σημαίνει ότι είναι πάρα πάρα πολύ ακριβό για τον κόσμο. Μάλιστα. Αλλά δυστυχώς παρά τα αιτήματα αυτά, μέχρι σήμερα και έχουν περάσει τόσα χρόνια, δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν έχει ικανοποιηθεί από τη δική σας την πλευρά για δικό μας όφελος κλπ. Έτσι απλά να ξέρουμε για άλλη μια φορά, γιατί εσάς βλέπουμε στο βενσινάδικο, συνεχίζω να το λέω, και νομίζουμε ότι εσείς είσαστε που βάζετε τις τιμές τις παραπάνω κάθε πρατήριο, και όσο πάμε στην ενδοχώρα πιο μέσα τόσο πιο ακριβά τα καύσιμα. Και φυσικά δεν μπορούν να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι τίποτα.
και στην ενδοχώρα. Έχουμε μια διαφορά. Σαφώς θα υπάρχει αυτή τη διαφορά στην ενδοχώρα. Είναι άλλο το μεταφορικό, άλλα τα κόστη τους, αλλάζει το δρομολόγιο. Θέλω να πω, αλλάζει και η τιμή. Κύριε Σαμόλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Και εγώ, να είστε καλά.